Τελείωσαν οι γιορτές. Θέλω να μας πεις, Φραντζέσκα, πώς κινήθηκε έτσι το κομμωτήριο την περίοδο των γιορτών. Επέλεξαν οι κόρες να έρθουν να χτενιστούν, να κάνουν όμορφα τα μαλλιά τους? Επέλεξαν, είχαν κλείσει ήδη τα ραντεβού τους. Είχαμε και κάποια έκτακτα ραντεβού. Και ευτυχώς δεν είχαμε πολλές ακυρώσεις λόγω ιώσεων. Επίσης, είχαμε και πολύ κόσμο από τα γύρω νησιά, όπως την Ήσυρο. Ήταν πάρα πολύ, ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ναι. Τι μαλλιά επέλεξαν να κάνουν οι γυναίκες φέτος? Επέλεξαν πάρα πολύ, θα έλεγα, το σπαστό, σπαστά μαλλιά, έτσι, γοργονέ, ίσια και πολλά χρώματα. Καλή χρονιά σε όλους μας, να είναι ευλογημένοι, με πολλή υγεία. Τώρα όσο αφορά για την κίνηση, βεβαίως όλα πήγαν πάρα πολύ ωραία. Υπήρχε μεγάλη προσέλευση. Οι γυναίκες ήθελαν πάρα πολύ να φτιαχτούν, να βγουν έξω, να διασκεδάσουν, γιατί το είχαν ανάγκη μετά από 2,5 χρόνια με το πρόβλημα του κορονοϊού. Και όλα πήγαν πάρα πολύ όμορφα. Πιστεύω όλοι να πέρασαν πολύ καλά αυτές τις Άγιες Μέρες. Και συνεχίζουμε τώρα πάλι για τις επόμενες μέρες του χρόνου, που εύχομαι να είναι καλές για όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά και από εμάς, υγεία, ευτυχία. Φέτος πάλι ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Είχε μεγάλη απήχηση από τον κόσμο. Βοήθησε και ο καιρός που ήταν καλός και βγήκε ο κόσμος. Σε γενικές γραμμές είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την αγορά. Οι πελάτες σας από ποια ηλικία, έτσι? Βλέπω από πολύ μικρά παιδιά μπορούν να ψωνίσουν από το κατάστημά σας, φαντάζομαι, μέχρι και άνθρωποι τρίτης ηλικίας. Προσπαθούμε να πιάσουμε όλες τις ηλικίες. Εντάξει, από το γυμνάσιο τα παιδιά 10-11 χρονών και πάνω. Ποιες ήταν οι επιλογές του κόσμου φέτος έτσι στην ανδρική ένδυση? Λόγω των ημερών λίγο το πιο αμπηγέντη σηματάκι. Αλλά ήταν και πολλά δώρα λόγω των εορτών. Καλή χρονιά και σε εσάς. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Να μας πείτε πώς πήγε η κίνηση στο κατάστημα καλλιντικών που εργάζεστε. Πώς πήγε τις φετινές γιορτές? Ευελπιστώ ότι θα πηγαίναμε καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι η κίνηση ήταν χλιαρή, θα έλεγα. Οι προσδοκίες βέβαια θα μπορούσαν να ήταν και πιο καλές. Αν είχαμε έστω περισσότερα events, εντάξει. Θα μπορούσαμε και καλύτερα. Υπάρχουν και κάποια παράπονα, υπάρχουν και κάποια... Εντάξει, είναι θέμα καταστήματος. Εμείς είμαστε εντάξει. Θα μπορούσαμε όμως και λίγο παραπάνω ένα τσίκ να δουλέψουμε. Δόξα τω Θεώ, είχε πάρα πολύ δουλειά. Είχε πάρα πολύ κίνηση. Οι άνθρωποι ήρθαν να ψωνίσουν για τις οικογένειές τους. Και με τις δυσκολίες που υπάρχουν, πάλι καλά ήρθε ο κόσμος να ψωνίσει. Ήταν δύσκολα. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Αλλά τα βγάλαμε πέρα. Φαντάζομαι ήρθαν οι γυναίκες να ψωνίσουν και για τον εαυτό τους, αλλά και για πάρα πολλά δωράκια. Ναι, ναι, είχαν πάρα πολλά δωράκια. Αυτό έλεγα και στα χωρίσια της προάλλες, ότι πραγματικά βλέπω ότι ψωνίζουν πάρα πολλά δώρα. Πιο πολλά δώρα από ό,τι για εκείνες. Και ήταν κάτι πολύ ευχάριστο για τις γιορτές. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Φέτος είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ο κόσμος προτίμησε, κινήθηκε, ήταν χαρούμενος. Είμαστε κι εμείς χαρούμενοι γιατί είδαμε ένα διαφορετικό κόσμο. Θυμηθήκαμε παλιές εποχές του νησιού μας. Ακριβώς, θυμηθήκαμε τις παλιές εποχές και έτσι είμαστε ευχαριστημένοι, κάνουμε και το σταυρό μας, το δοξάζουμε το Θεό γιατί ό,τι και να έχουμε είναι καλό για τις μέρες που περνάμε, που δεν είναι και τόσο ευχάριστα τα πράγματα. Φαντάζομαι φέτος, όπως και κάθε χρόνο, στο δικό σας είδος, στο χρυσό, την τιμητική τους έχουν τα γούρια. Εννοείται ότι ο κόσμος πήρε τα γουράκια του, έφυγε ευχαριστημένος, τους αρέσανε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και εμείς για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Καλή χρονιά. Να είστε καλά, καλή χρονιά με υγεία. Καλή χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα, είναι το πιο βασικό. Λοιπόν, ευτυχώς τις τελευταίες μέρες κινηθήκαμε. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ, δηλαδή όλος ο Δεκέμβρης μέχρι 20 Δεκεμβρίου. Λέγαμε, μα τι να γίνει. Όμως, από τις 22 Δεκεμβρίου μέχρι και την πρωτοχρονιά, δουλέψαμε πολύ καλά.